Οι εργασίες για την αποκατάσταση της προβλήτας εδώ στο Πυθαγόριο έχουν ήδη ξεκινήσει. Η αγωνία όλων πλέον είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Πέρασε μια αγωνία να πάρθουν οι αδειοδοτήσεις και να ξεκινήσει το έργο και τώρα ξεκινάμε τον άλλο αγώνα δρόμου να είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη χρονική στιγμή. Πρέπει δηλαδή όσο γίνεται πιο γρήγορα να τελειώσει. Αλλά ευτυχώς και οι υπηρεσίες περιφέρειας αλλά και η τεχνική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο δουλεύει πρώτη μέρα χθεσινή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η αρχική εκτίμηση για την παράδοση του έργου? Αρχάς Ιουνίου. Αρχάς Ιουνίου. Το καλύτερο σενάριο αυτό. Το χειρότερο σενάριο. Δεν θέλω να το σκεφτώ. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο σενάριο. Είναι ένα στοίχημα δηλαδή το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί. Το έργο είναι ολόκληρο το κομμάτι του λιμανιού. Είναι 110 μέτρα. Πιάνει δηλαδή το έργο από τη γωνία του Ελιά, του εστιατορίου, μέχρι τη γωνία του λιμεναρχείου. Δηλαδή θα γίνει ολόκληρο. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία της απλής επισκευής και πασαλήματος. Γίνεται μια σωστή δουλειά από την αρχή. Αυτό που έπρεπε να έχει γίνει τόσα χρόνια. Οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους εκφράζουν έντονες ανησυχίες, αφού δεν πιστεύουν ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί θα μπορέσει να τηρηθεί. Ναι, υπάρχει πολύ σοβαρή καθυστέρηση και για όλα αυτά βέβαια ευθύνονται γενικά οι αρχές, οι κρατικές εξουσίες. Οι ανησυχίες των επαγγελματιών είναι βασίζονται στο γεγονός ότι όταν αυτό το έργο θα τελειώσει, πιθανότατα θα έχει ανοίξει ο τουρισμός, θα έχουν έρθει οι πρώτοι επισκέπτες και θα βρεθούμε boomerang ότι θα μας πούν οι ίδιοι τουρίστες πώς μας φέρατε ενώ δεν είμαστε έτοιμοι να μας δεχτείτε. Ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Μετά, δεν μπορεί οι επιχειρήσεις να κάνουν προσανατολισμό στο κομμάτι του προσωπικού, στο πότε θα ανοίξουν, τι προσωπικό θα πάρουν. Δηλαδή όλα είναι τελείως ρευτά. Εμείς έχουμε σκύψει μαζί με τον εργολάβο, το έργο το θέλουμε, το συγκεκριμένο, θέλουμε να τελειώσει. Το πρόβλημά μας είναι να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί οι ζημιές θα είναι πολλαπλές στον χώρο των επαγγελματιών. Κοιτάξτε, οι εργασίες ξεκίνησαν χθες 5 Απριλίου, που κανονικά 5 Απριλίου έπρεπε τώρα εδώ τα μαγαζιά στο Πυθαγόριο να ετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Το χρονοδιάγραμμα, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι γύρω στις 2 μήνες. Στην αρχή είπαν 75 μέρες, μετά λένε τώρα για 2 μήνες. Δηλαδή σημαίνει ότι πάμε τέλος Μαΐου με 15 Ιουνίου. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει... Δηλαδή, αν ξεκινήσει η σεζόν 15 Μαΐου που λέει το Υπουργείο, θα έχουμε ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει, να τελειώσει για τη στήριξη όλου του λιμένα του Πυθαγορείου σε αυτό το κομμάτι που βρισκόμαστε. Εμείς είμαστε μαζί με τον εργολάβο και πιστεύουμε όσο το δυνατόν συντομότερα τελειώσει για να ξεκινήσει ο τουρισμός της Σάμου. Γιατί, όπως ξέρετε, τουρισμός της Σάμου χωρίς το Πυθαγόριο και χωρίς το λιμάνι του Πυθαγορείου δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι κατανοητό από όλους ότι οι εργασίες στο συγκεκριμένο κομμάτι του Πυθαγορείου θα πρέπει να τελειώσουν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου η περιοχή να μπορέσει να υποδεχθεί τους επισκέπτες του καλοκαιριού.